Έχω πάρει βενζίνη, παιδιά, ένα μπετονάκι, το έχω δηλώσει. Αν ξανά και μας ενοχλεί στο όπα και του πατακού, θα βάλουμε μέσα, θα μπούμε μέσα και δύο και θα βάλουμε φωτιά. Το κρίμα στο λαιμόντο σου. Ένας άστεγος, ένας άνεργος, χωρίς οικογένεια, δεν έχω μάνα, δεν έχω πατέρα, δεν έχω αδέρφια, μοναχός. Μου λένε να φύγω. Έχουν δίκιο από μια μεριά, δημόσιος χώρος είναι. Να φύγω. Αλλά... Μπροστά σε ένα δραματικό αδιέξοδο βρίσκονται οι άστεγοι που έχουν εγκατασταθεί στο δημοτικό πάρκινγκ στην περιοχή του Καράβολα, αλλά και οι τοπικές αρχές που σήμερα επιχείρησαν να τους απομακρύνουν, ενώ επιβλήθηκε και πρόστιμο για κατάληψη δημόσιου χώρου. Γυρεύουμε για 30 άτομα. Σήμερα θα είναι η τελευταία μέρα. Έχουμε εδώ, όπως ζήτατε, την κλίση. Μας έκοψαν. Τι πρόστιμο είναι αυτό? Θα μας ενημερώσει, λέει, από το Δήμο. Εδώ είναι η βεβαίωση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου ότι είμαστε άστεγοι. Κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας και της Ελλάς βρέθηκαν στο σημείο στις 10 το πρωί και επιχείρησαν να απομακρύνουν το τροχόσπιτο, στο οποίο το τελευταίο διάστημα προετοιμάζεται συσίτιο για άστεγους συμπολίτες μας, όσο και το όχημα στο οποίο κοιμάται άστεγος καρκινοπαθής. Μου είπανε να φύγω, πού να πάω, δεν έχω εναλλακτική, θα το πάω απέναντι. Πού να πάω? Του φέρνω φαγητό, ό,τι μπορώ, ρούχα, ό,τι μπορώ το κάνω, αλλά ξέρεις, καταστάσεις είναι δύσκολες τώρα. Ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας εξήγησε σήμερα ότι η κατανόηση και η ανοχή εξαντλήθηκε, καθώς έχουν μεσολαβήσει διαμαρτυρίες πολιτών για εστίες μόλυνσης, αλλά και επίσημη καταγγελία από γειτονική επιχείρηση. Μετά την ένταση και τη φόρτιση που υπήρξε, τα συνεργεία αποχώρησαν κατάσχοντας κάποια αντικείμενα. Το διάστημα της παραμονής στο συγκεκριμένο χώρο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έχουν δημιουργηθεί προβλήματα ρυπαρότητας, καθαριότητας, δημόσιας υγείας, συνοστισμού. Ο κύριος Κώστας, 66 ετών, καρκινοπαθής και χρόνια άστεγος, υποστηρίζει ότι προσπαθεί να συγκεντρώσει χρήματα για να βρει μια στέγη, καθώς δεν λαμβάνει ούτε το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Θέλω να σταθώ στα πόδια μου. Δεν θέλω να πάω να κλειστώ εκεί μέσα. Κανείς δεν θέλει να ακολουθήσει τις κανόνες αυτούς που έχουν. 8 η ώρα να κλείνει, τι είμαστε, φυλακή? Άστεγοι είμαστε. Δεν είπαμε να σε κλείσουν σε μια φυλακή μέσα. Εκείνοι ήταν φυλακοί.